Λοιπόν, να πάρουμε παρουσίες. Τι! Έχω 14! Θα σας δώσω 20 ευρώ για να μου βάλετε 100. Πάλι καλά που η κυρία με άφησε να βγω έξω. Τώρα μπορώ να ξεκουραστώ εδώ έξω. Τώρα είμαι μάγκας, είμαι όμορφος, τα πάντα ωραία. Okay. Έχετε απολυμάνει τα χέρια σας! Όχι! Εντάξει, εγώ! Γρήγορα! Γεια σας παιδιά, τι κάνατε? Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι. Και παραμείνετε εδώ για να δούμε τι είδους μαθητές υπάρχουνε. Και ναι παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 70.000. Και άλλο λίγο μας έμεινε για τους 100.000. Γι' αυτό πήγαινα αμέσως τώρα και κάνε εγγραφή. Περιμένω 3 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3. Αν έκανες εγγραφή, μπράβο σου! Και ναι, επειδή θυμίζω ότι έχεις δυνατότητα να το πάρεις, και εμείς πάμε στο βίντεο! Το παιχνίδι υπερέτω παίζεται με κάρτες που έχουν αυτές, ανακατεύουν τις κάρτες και παίρνουν από μισές. Ο πρώτος παίκτης διαλέγει από την πρώτη κάρτα του εκείνο το χάρτη. Αου! Οδυσσέα! Σταμάτα! Τέλος πάντων, λέει το χαρακτηριστικό με τιμής. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να τελειώσουν όλες οι κάρτες κάποιου παίκτη. Τι θα διάλεγες για να πεις αν έχεις την κάρτα Γ1 χωρίς να γνωρίζεις τι έχει ο αντίπολος? Ανάμεσα στα δύο σκάφη το αυτό με την... Τι ήταν αυτό τώρα? Πόσες φορές έχω ξαναπεί να μην πετάτε σαΐτες? Ενώ στο χάρτη η Σύρος φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο των νησιών. Οι απόστασεις ανάμεσα στα λιμάνια διαφέρουν, όπως φαίνεται και στο πίνακα. Ποιο είναι το πιο μακρινό και πιο... Σε αυτή την θεματική ενότητα θα ασχοληθούμε με γυμνοτρία. Κυρία, μπορώ να πάω τουαλέτα? Ναι, και πήγαινα. Εντάξει. Αου! Ποιος θα μου πει την άσκηση την οποία είχαμε για το σπίτι? Να πω! Κυρία, να πω εγώ! Κάποιος άλλος? Όχι, εγώ κυρία! Άντε, πες στάθμι! Λοιπόν, είχαμε στο Β' τεύχος των μαθηματικών στη σελίδα 16 την άσκηση 10. Ποιος θα μας πει τώρα πόσο κάνει 33 επί 8? Κυρία, να πω εγώ! Κυρία, να πω εγώ! Πάλι εσύ! Μόνο εσύ απαντάς! Κάποιος άλλος! Να πω εγώ, σας παρακαλώ κυρία! Εγώ! Όχι εσύ πάλι Στάθη μου, όχι εσύ! Δεν μπορεί μόνο ένα παιδί να απαντάει συνέχεια! Παρόμοιες γνώσεις φαίνεται πως είχαν και άλλοι αρχαίοι πολιτισμοί. Από αρχαίες πινακίδες... Λοιπόν, να πάρουμε παρουσίες. Κωνσταντίνα. Παρούσα. Παύλος. Κυρία, μην μου βάλετε απουσία, ήρθα! Γιατί άργησες, Παύλο? Συγγνώμη, απλώς ήθελα κι άλλο να κοιμηθώ. Καλά, κάτσε. Παύλο! Παύλο! Μη κοιμάσαι! Είμαστε στην τάξη! Δεν κοιμόμαστε εδώ, πόσες φορές να σου πω! Να σε ρωτήσω, πόσες ώρες... Τι ώρα πέφτεις για ύπνο? Βίντεο που βγάλες χτες. Ευχαριστώ. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα βγάλω στα κρυφά βίντεο πως είμαστε μέσα στην τάξη, πως κάνουμε μάθημα. Ποιος θέλει μαζί μου? Εγώ. Ωραία, τέλεια, βλέπω όλοι που θέλετε. Γεια σας παιδιά, αυτή τη στιγμή θα σας δείξω πως κάνουμε μάθημα. Και ναι, σήμερα θα βγάλω κρυφά βίντεο το μάθημά μας. Και εμείς πάμε στο βίντεο εδώ, επίσης είναι οι φίλοι μου. Και εμείς πάμε. Λοιπόν παιδιά, αυτή τη στιγμή κάνουμε μάθημα και προσπαθώ να μην με δει η κυρία. Να και τα παιδιά. Παιδιά, μην δείχνετε γεια. Θα μας παρακολουθεί, θα μας δει η κυρία. Λοιπόν, τώρα κάνουμε αυτή τη στιγμή γλώσσα, όπως κατάλαβα. Το χειρότερο μάθημα. Στην ειρική συνδυασμή και χρειαζόμαστε. Και εκεί πόσες φορές έχω πει, θα βγάζουμε βίντεο μέσα στη τάξη. Όχι ναι κυρία. Thank you.
Γεια σας, losers! Καλώς την Diva! Δεν με νοιάζει τι λέτε, εγώ ξέρω ότι είμαι η καλύτερη. Όντως δίκιο είχες. Κορίτσια, κοιτάξτε τι έχω, καινούριο κραγιόν! Και αύριο θα πάρω και μάσκαρα από τη Γαλλία. Φύγε, δεν μας νοιάζει τι έχεις. Ούτε τι θα πάρεις. Κοιτάξτε πως είστε εσείς. Βαφείτε τουλάχιστον λίγο, κατάσχημες. Ωραία παιδιά, πού είναι πάλι η Κωνσταντίνα? Ναι, το ξέρω, άργησα. Απλά δεν ήξερα τι να διαλέξω, λιμουζίνα ή ελικόπτερο. Λοιπόν, επειδή άργησες ήδη για πολλή ώρα, παίρνεις απουσία. Και αν σας δώσω 10 ευρώ? Τι λες τώρα? Όχι. Για 50 ευρώ? Ωχ, εντάξει, δεν πειράζει που άργησες. Πέρασε κάθεση, με ποιον δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, γράφουμε τεστ. Hey, αν με αφήσεις να τη γράψω, θα σου δώσω 30 ευρώ. Όχι, όχι. Για 50 ευρώ? Όχι. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τα τεστ. Στάθης 100%. Η Βικτόρια 95%. Η Κική 95%. Ο Οδυσσέας 10%. Ο Παύλος 80%. Και η Κωνσταντίνα 14%. Τι, εγώ 14. Θα σας δώσω 20 ευρώ για να μου βάλετε 100. Δεν ξέρω. Για ποιο με πέρασες? Καλά. Μήπως 100 ευρώ? Όχ, έκανα λάθος. Η Κωνσταντίνα είναι 100%. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνα, είσαι καλύτερη. Ποιος ξέρει που πήγε ο Παύλος? Είπε να κάνει κοπάνα. Ρε καρφί. Κυρία, ο Οδυσσέας με είπε ο καρφί. Later. Ποιος πήρε τα τεστ από το γραφείο μου? Κυρία, η Κωνσταντίνα. Καρφί. Καρφί. Κυρία, να πάω κάτω στην αυλή. Εκεί νομίζω είναι η κασετίνα μου, επειδή ενώ ερχόμουν ήταν ανοιχτή η τσάντα μου. Εντάξει, πήγαινε. Ευχαριστώ, κυρία. Ιουπί! Πάλι καλά που η κυρία με άφησε να βγω έξω. Τώρα μπορώ να ξεκουραστώ εδώ έξω. Κυρία, να πάω τουαλέτα! Ναι, Παύλο μου, πήγαινε. Ωραία, τώρα αφού μπορώ να κάνω και να παίξω ό,τι θέλω, θα μπορώ Roblox. Ωραία, πρέπει να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, να είμαστε όμορφοι και να βάλω για αυτά τα γυαλιά. Και θα είμαι πανέμορφος και όλα τα γαρίτσα θα με αγαπάνε. Ωραία. Εγώ πάρε, το χάλασα, δεν πειράζει. Τώρα θα το φτιάξω έτσι. Ωραία. Τώρα είμαι μάγκας, είμαι όμορφος, στα πάντα, ωραία. Γεια σας, κούκλες. Γεια σου, όμορφε! Τι κάνετε, όλα καλά? Ναι! Κούκλες, κάποιος μπορεί να μου δώσει τις ασκήσεις για να τη γράψω? Εγώ! Όχι εγώ! Όχι εγώ! Εγώ! Κυρία, μπορώ να πάω λίγο τουαλέτα? Ναι, Κωνσταντίνα μου, πήγαινε. Γιατί δεν φοράτε μάσκες? Γάδια! Πρέπει να τα απολυμάνετε όλα τώρα! Λοιπόν, γρήγορα φορέστε μάσκες και γάντια. Οκ. Λάβεστε. Έχετε απολυμάνει τα χέρια σας? Όχι. Εντάξει, εγώ. Γρήγορα. Έλα τώρα. Έλα τώρα, ρε. Τώρα δεν υπάρχει κορονοϊός. Έλα, ρε.
κορονοϊό. Δεν υπάρχει κορονοϊό. Τώρα τη μάσκα σου. Είναι ψεύτικο ο κορονοϊός, μας λένε ψέματα. Ούξε από εδώ κορονοϊέ, φύγε από εδώ, φύγε. Ορίστε. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μάθημα. Δώσε μολύβι. Όχι, να έχεις δικό σου. Είπα δώσε μολύβι. Όχι. Είπα δώσε μολύβι. Καλά, καλά, πάρε. Ευχαριστώ. Να σου πω, φίλε, πίνασα. Δώσε μου την τροπιτά σου πάνω από τις άλλες σου. Όχι, δεν θα σου δώσω. Είπα δώστη. Όχι. Είπα δώστη. Καλά, εντάξει, τώρα θα μου πει. Δώστη. Να κοιτάξει, ανοίγω την τσάντα. Τα! Κυρία, κυρία, μην μου... Οπα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα κάνω ένα βίντεο πώς κάνω στο κρυφά vlog μέσα στην τάξη. Vlog τι λέω. Απλά έπρεπε να διαλέξω με τι όχημα έπρεπε να... Θα μην ξέρω.